Καλησπέρα σας αγαπητά μου αδέλφια ή αγγευλουία σε όλον τον κόσμο. Βρισκόμαστε σε ένα πανέμορφο μοναστήρι της εδώ στο περιβόλι της Παναγίας στην Ιερά Μονή Γρηγορίου αγαπητά μου αδέλφια. Είναι ένα πανέμορφο μοναστήρι, με ένα μεγάλο μοναστήρι που βρίσκεται ακριβώς δίπλα στην θάλασσα. Θέλω να ευχαριστήσω στους μοναχούς εδώ στους Καλόγερους για την θερμή αποδοχή τους και για όλα που μας προσφέρουν εδώ πέρα. Ήρθαμε σήμερα και πήγαμε, προσκυνήσαμε στα Αγία Λείψανα, στη θαυματουργή εικόνα. Υπάρχει εδώ η εικόνα του Αγίου Νικολάου, μια θαυματουργή εικόνα και της Παναγίας. Και το μοναστήρι είναι φτιαγμένο εκεί, θα δείτε τώρα, πάνω στο βράχο. Ένα πανέμορφο μοναστήρι, κοιτάξτε αγαπητά μου αδέλφια. Είναι ένα αριστούργημα του Αγίου Όρους, το οποίο δεν περιγράφεται. Αυτό πρέπει να το δείτε για να καταλάβετε πόσο πανέμορφο είναι. Τώρα βλέπετε από ψηλά, εδώ στη μέση είναι το Κυριακόν. Καθολικό δηλαδή, όπως λέμε, εδώ από τη θάλασσα, άμα θα το δείτε, πόσο μεγάλο είναι το μοναστήρι και πόσο πανέμορφο είναι. Είναι αριστούργημα του Αγίου Όρους. Βρίσκεται ακριβώς μετά από την Ιερά Μονή Σιμωνόπετρα και πριν την Ιερά Μονή Διονυσίου. Είναι, δηλαδή το μοναστήρι βρίσκεται ακριβώς μετά από το κεντρικό λιμάνι της Δάφνης, εδώ στο Αγίου Όρους. Κοιτάξτε πόσο ωραίο είναι. Οι μοναχοί είναι εδώ περίπου κοντά στα 100, μπορεί και να είναι και λίγο παραπάνω, μπορεί και να κάνω λάθος. Λοιπόν, εκεί αριστερά βλέπετε είναι ξενώνες, εκεί λίγο πιο αριστερά, εκεί στα κτίρια αυτά που βλέπετε τα μικρά, είναι ξενώνες του μοναστηριού, και δεξιά είναι το μοναστήρι, δηλαδή και αρσανά είναι εδώ όπως βλέπετε. Κοιτάξτε πόσο ωραία είναι εδώ πέρα, κατά πράσινο βουνό, και όλο το μοναστήρι δίπλα στη θάλασσα, με πανέμορφη φαιά και βρίσκεται πάνω στο βράχο. Ιαν και βλοιαν αγαπητά μου αδέλφια, Ιερά Μονή Γρηγορίου, να είστε όλοι καλά και καλό προσκύνημα να έχουμε και καλή συνέχεια, και εύχομαι σε όλους υγεία και ευλογία.